δρόμους ξανά από αύριο η αστυνομία. Αστυνομικοί θα διεξαγούν νέους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης στα πλαίσια των προσπαθειών για τη μείωση αλλά και αποτροπή των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Τρομακτικό το γεγονός ότι οι νεκροί από θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έφτασαν τους 42. Είναι ήδη γνωστό με βάση τα στατιστικά στοιχεία ότι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και άλλων σοβαρών τροχιών συγκρούσεων. Γι' αυτό και η αστυνομία επικεντρώνει τις προσπάθειες της και προς αυτή την κατεύθυνση. Αν ένας οδηγός κατέχει άδεια οδηγού μέχρι 3 χρόνια, το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 μιλιγκράμμ. Το ίδιο όριο αφορά και τους μοτοσυκλετιστές και τους επαγγελματίες οδηγούς, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Το κατά πόσο επηρεάζει το κάθε ποτήρι αλκοόλ τον οργανισμό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν μεταξύ άλλων είναι η συναισθηματική κατάσταση και το φαγητό. Η εκστρατεία θα είναι παγκύπρια και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 29 Οκτωβρίου.